Να πούμε κάτι πριν να δούμε το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι αν και η Ελένη Φορέρα ήταν προγραμματισμένο να τραγουδήσει μία ώρα, τούτης τραγούδησε νομίζω 50 λεπτά περισσότερο από αυτό. Αλήθεια. Ναι, μάλιστα, παιδιά, δεν ήθελε να φύγει προ τιμήν τη από τη σκηνή. Λέει, μακάρι να είχα 10 ολόκληρε ώρε να κάθομαι εδώ και να τραγουδάμε παρέα. Έβρεχε. Το διασκέδασε, μα λατρεύει την Κύπρο. Φαινόταν και η Κύπρο τη λατρεύει. Έβρεχε και ο κόσμο ήταν εκεί και τη στήριξε. Ήταν καταπληκτικά. Το σύντομο καλύτερο σε αυτό και δεν φόρεσε τα κούνια. Φορέ αθλητικά. Τι ωραία που ήταν. Και το σχολίασε κιόλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να απολαύσουμε τη Χριστιανά Αντωνίου στη σκηνή τη Ελένη Φουρέιρα. Πάμε. Γεια σου. Αγάπη, τι κάνεις, είσαι καταπληκτική. Μάγεψες το κοινό. Θέλω λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχει μπει η θεά μέσα. Έλα λίγο πάνω. Είναι ένα αληθινό παιδί και ένα ταλαντούχο παιδί. Τι ταλέντο είναι αυτό που σου έχει δώσει η φύση, πες μου. Δηλαδή χορεύεις, τραγουδάς, έκανες το τόμα με την άλλη φορά, έκανες αυτά τα τρελά. Θα σου το κάνω και τώρα, θέλεις. Να τραγουδήσω λίγο ρεφρέν, θα το κάνεις, ορκίσου. Ορκίσου, θα το κάνεις. Να τρελαθώ. One, two. Tómame, soy el agua por tu ser. Tómame, suave, otra vez. Ρε παιδιά, το έκανε! Και κοκκινίζω, μα κοίτα με που κοκκινίζω τα αυτιά μου, κοκκινίζουν όλοι. Επισκαλούσα σου, ξέρεις τι σημαίνει επισκαλούσα σου. Επισκαλούσα μου, δεν ξέρω. Ναι. Χειροκροτούσα σου. Αγάπη μου. Πάντα σε λάτρευα, πάντα σε αγαπάω και θα σε ακολουθώ. Και νομίζω ότι βλέπεις ότι όλος ο κόσμος και όλη η Κύπρος σε αγαπάει. Έγινε χαμός, παιδιά, δεν βρίσκαμε πάρτι. Αλήθεια. Την αγαπάτε. Και ξέρεις ότι σ' αγαπάω πιο πολύ σήμερα. Γιατί βρέχει το σύνορο και είναι όλοι εδώ, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα, τώρα που μας βλέπουν και οι γυναίκες, για να πετύχει το τόμα με έτσι. Δεν τα καλέ, δεν είναι κάτι. Άμα έχει σωστή χορογράφο να στο δείξει, τρόπο θέλει. Τρόπο θέλει. Όχι κόπο. Θέλει πάντα κόπο, αλλά θέλει καμία φορά θέλει απλά τρόπο. Για να φαίνεται κάτι πολύ εντυπωσιακό, ενώ μπορεί να μην είναι τόσο δύσκολο. Και μένα στο σχήμα σου. Να σε βάλω ως να σκεφτώ. Ως guest star. Ευχαριστώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα όπως θέλεις. Απλά πάρε με από την Κύπρο. Δεν έχει πρόβλημα. Γιατί θέλεις. Να φύγεις από την Κύπρο και τι θα κάνει η Κύπρος χωρίς εσένα. Μα είναι τούτο και εγώ το σκέφτομαι. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει. Θέλω ακόμα κάτι να μου πεις. Πότε επιστρέφεις Ελλάδα για εμφανίσεις. Πολλοί κόσμος ρωτάει. Δεν ξέρω. Όσο προχωράει αυτό το πράγμα στο εξωτερικό και κάνω μια μεγάλη προσπάθεια και εγώ γι' αυτό, θα το κάνω αυτή την προσπάθεια, την ξεζουμίσω και ό,τι να γίνει θα γίνει. Στο τίποτα.
Το περίμενες ότι θα γίνει τόσο μεγάλο πανικό και ότι η καριέρα σου θα απογειωθεί? Όχι, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα και. Γιατί θυμάμαι που μου το λέγες και εμένα. Δεν το περίμενα ότι το Φουέγο θα σκίσει τόσο πολύ σαν τραγούδι. Ενώ όταν, όταν βγήκε το Φουέγο, πριν ανέβω στη σκηνή του Eurovision, δεν πήγαινε και κάπως. Έλεγα πω πω χάλια και πάμε χάλια και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάτι οπτικοποιείται και όταν ανέβηκα σκηνή με το Φουέγο, ο κόσμος το αγάπησε το Φουέγο λόγω όλου αυτού που ετοιμάσαμε. Οπότε, κοίταξε, όλα παίζουν ρόλο. Τι να πούμε, ρε παιδί μου, έκατσες πάνω στη σκηνή. Καλά δεν τραπήκε τώρα, Χριστιανά? Όχι, μου φώναξε η Ελένη, μου είπε εκεί, βλέπουν καλά τα μάτια σου, λαλό της, μια χαρά βλέπουν τα μάτια σου. Μου βλέπουν, λαλή μου, βλέπουν καλά τα μάτια μου, λαλή μια χαρά βλέπουν τα μάτια σου. Μου λέει, έλα πάνω, τι ήταν να της πω, όχι, της Ελένης, δύο όνομα του Θεού, είναι μια η μοναδική βασίλισσα, να της πεις όχι. Πήγαινε εκεί, εσκίστηκε, έκανε τέτοιο πρόγραμμα στην Παραμυθούπολη, περάσαμε καταπληκτικά. Ακόμα λίγο να σύρουν το σίδερο τα παιδιά. Χαμός παιδιά, θέλαν όλοι να βγάλουν φωτογραφίες, αυτόγραφα, πράγματα, γινόταν πανικός πραγματικά. Αφού κάποια στιγμή φοβήθηκα το σίδερο θα φύγει. Και πόσο ωραία σου συμπεριφέρθηκε. Πάρα δηλαδή, πολύ ωραία. Είναι πάντα ευγενέστατη. Είναι πολύ σημαντικό τώρα. Και με όλους τους δημοσιογράφους, να το πούμε αυτό το πράγμα. Με όλους τους δημοσιογράφους έχει τρόπους και επειδή θέλω να το πω πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ο ξάδερφος μου μικρός που τον πήρα μαζί μου με ρώτησε όταν φύγαμε γιατί αγαπάς τόσο πολύ την Ελένη Φουρέιρα. Και του εξήγησα κάποια πραγματάκια, το πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ, το ότι δεν ήταν ένα παιδί το οποίο τα είχε όλα έτοιμα κτλ. Και γύρισε και μου λέει, δηλαδή, from zero to hero. Oh, 11 χρονών. Ξύρε, φίλε, ωραίος. Ξάδερφος μου ο Πέτρος, 11 χρονών. Μπράβο, ρε Πέτρο μου. Και λέω, δεν πιστεύω, ας πούμε, αυτό που λέει, όντως, ναι. From zero to hero, αυτή είναι η ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Την αγαπάμε πάρα πολύ και όλη η Κύπρος την αγαπάει πολύ και μπράβο για την υπέροχη, έτσι, συνέντευξη και ρεπορτάζ.